Την προσοχή σας παρακαλώ, σε αυτό το βίντεο τεστάρω viral TikTok food hacks, επιβάλλεται να τρώτε κάτι γιατί θα πεινάσετε, καλή σας όρεξη. Οπότε φύγαμε να πάμε να το βάλουμε στο φούρνο με τις ετοιμάτων μας. Θα ρίχνουμε τα μακαρόνια μας έτσι, τουρλού τουρλού. Γράψτε κάτω όλοι στα σχόλια να μου πείτε αν θα βγει μιλσέκ ή καφές, γράψτε μου. Hello και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου και σήμερα, παιδιά, σας καλωσορίζω σε ένα βίντεο που θα τεστάρουμε τα πιο viral TikTok food hacks. Στο παρελθόν λοιπόν έχω κάνει πάρα πολλά βιντεάκια με TikTok viral life hacks. Ωστόσο μπορείς πάρα πολύ απλά να πας να τα τσεκάρεις, θα περάσεις πάρα πολύ όμορφα επικοδομητικά το χρόνο σου. Ωστόσο εμείς σήμερα θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και θα δοκιμάσουμε μόνο food hacks. Ωστόσο, αν θέλετε να ακολουθήσετε και άλλα τέτοια παρόμοια βιντεάκια, μπορείς πάρα πολύ απλά να απαντήσεις στην εγγραφή κάτω και να γίνεις ένα με την ομάδα μας εδώ πέρα, είναι δωρεάν. Και άμα θέλεις να πας να με ακολουθήσεις και στο Instagram, γιατί και εκεί πέρα είμαι πάρα πολύ ενεργός. Αυτά, ας πέσει το intro και φύγαμε να πάμε να δοκιμάσουμε τα TikTok viral food hacks. Πάμε! Ξεκινάμε λοιπόν, θα ξεκινήσω πρώτα με τα πιο ξενέρωτα για να αφήσουμε τα πιο καλά για το τέλος. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον viral καφέ του TikTok. Ωστόσο έχω πει εγώ το πρώτο μου καφέ για σήμερα και περνάω στον δεύτερο. Οπότε λένε εδώ πέρα οι άνθρωποι του TikTok ότι βάζεις τον καφέ όπως βλέπουμε μαζί με τη ζάχαρη, τα ανακατεύεις ένα μικρό ποτήρι, βάζεις ένα άλλο ποτήρι τα παγάκια σου και τον καφέ σου και μαζί μετά τον ανακατεύσεις και είναι αυτή η τέλεια ομορφιά. Ωστόσο φύγαμε, πάμε να σας δείξω πως γίνεται. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τον viral καφέ του TikTok. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα ποτήρι, ένα πιο μικρό ποτήρι του κρασιού, καφέ στιγμιαίο, ζάχαρη εφόσον θέλετε, γάλα, εγώ χρησιμοποιώ αυτό το γάλα γιατί μου αρέσει πιο πολύ, και παγάκια. Βάζω αρχικά τα παγάκια μέσα. Βάζουμε λοιπόν τον καφέ μας. Εγώ βάζω 2 κουταλιές καφέ. Ρίχνω στο άλλο μου το ποτήρι το γάλα, το γεμίζω μέχρι εδώ π.χ. Γράψτε κάτω όλοι στα σχόλια να μου πείτε αν θα βγει μιλσέκ ή καφές, γράψτε μου. Ρίχνουμε και τη ζάχαρη. Ρίχνουμε 2 κουταλιές του γλυκού σε στο νερό από το βραστήρα. 1, 2. Ανακατεύουμε το καφέ μας με το μιξεράκι. Και τώρα στο ποτήρι μας αδειάζουμε όλο τον καφέ. Fail. Ο καφές χάθηκε από ό,τι βλέπετε. Ωστόσο ανακατεύουμε καλά, μπας και βγει καφές. Ωραία, και φύγαμε να πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτός παιδιά είναι ο καφές. Σαν εμφάνιση δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν θυμίζει καφέ αλλά θυμίζει milkshake. Ωστόσο πάμε εμείς να δοκιμάσουμε γιατί μπορεί γευστικά να είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι γάλα παιδιά. Ωστόσο δεν είναι και πάρα πολύ άσχημο, αλλά δεν θυμίζει καθόλου καφέ. Αν με ρωτάς, θα το ξαναφέχνω πάλι. Μου έρχεται πάρα πολύ έντονη η γεύση του γάλατος. Ωστόσο, επειδή θέλω να βαθμολογώ τα TikTok viral food hacks, αυτό το hack θα βάλω 5 στα 10, γιατί δεν με εξετρέλανε πάρα πολύ ο καφές. Ωστόσο, πάμε στο επόμενο hack, το οποίο είναι το hack που φτιάχνεις, παιδιά, το αυγό σου σαν αυγόφετα και κόβεις με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο όπως βλέπουμε το ψωμάκι και το κάνεις αυτό με τα πάρα πολύ ωραίο σαντουιτσάκι και έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινούλι. Ωστόσο πάμε εμείς να δούμε πώς θα το κάνω. Πήγαμε! Παίρνουμε λοιπόν 2 φετούλες, τις βάζουμε εδώ, βάζουμε και λίγο τυράκι, παίρνουμε ένα ποτήρι και κάνουμε ένα κύκλο. Τώρα το γυρίζεις και από την άλλη μεριά και εκεί πέρα που έχει κάνει σημάδι το ξαναπατάς άλλη μία. Και έχεις μόνο την ψύχα και έχεις βγάλει την κόρα. Και με αυτόν τον τρόπο έχεις έτοιμο το τοστάκι σου. Εφόσον έχει κάψει λίγο, βάζουμε το ψωμάκι πρώτα. Παίρνουμε το αυγουλάκι μας και το ρίχνουμε εδώ. Πολύ ωραία. Ωστόσο πάω να βάλω και αυτό στην τοστιέρα για να γίνεται. Το πρωινούλι μας είναι αυτό εδώ, το πιάτο. Πιστεύω να σας αρέσει, δεν ξέρω. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ που μοιάζει πάρα πολύ με μακαρόν. Κλασικό τυράκι με ψωμάκι.
Είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά, ωστόσο σε βοηθάει πάρα πολύ στο να βγάλεις πάρα πολύ ωραία το αυγό σου χωρίς κάποιο ατύχημα. Ωστόσο παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που δημιουργήσαμε έτσι το αυγουλάκι με αυτόν τον τρόπο και βγήκε πάρα πολύ εύκολο. Και το σαντουιτσάκι ήταν πάρα πολύ ωραίο χωρίς την κόρα. Μ' άρεσε και αυτό πάρα πολύ, ωστόσο θα βάλω βαθμολογία 10 στα 10. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το φτιάχνω αρκετές φορές στην καθημερινότητά μου, σαν πρωινούλη. Οπότε πάμε λοιπόν στο επόμενο hack για σήμερα, όπου παίρνεις ένα κουτάκι μπισκότα. Τα λιώνεις όλα πάρα πολύ καλά μέσα σε μια κούπα όπως βλέπουμε. Μετά ρίχνεις από πάνω γάλα, ρίχνεις κακάο, ρίχνεις και ζάχαρη και φτιάχνεις παιδιά μια πάρα πολύ ωραία, από ό,τι βλέπουμε, σοκολατόπιτα. Ωστόσο φύγαμε να πάμε να το δοκιμάσουμε. Έχω φέρει εδώ πέρα την κούπα μου, έχω πάρει και αυτή την μίνι συσκευασία με μπισκότα. Ρίχνεις τα μπισκότα σου μέσα στην κούπα, τα λιώνεις έτσι πάρα πολύ απλά. Ωραία. Τα έχω λιώσει όσο καλύτερα μπορώ και πάμε να ρίξουμε και τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνω μία κουταλίτσα ζάχαρη, ρίχνω μία κουταλίτσα κακάο και μία κουταλιά αλεύρι. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε και το γάλα μας. Κάνω πάλι ένα καλό ανακάτεμα και το βάζω στο φούρνο μικροκυμάτων σου για ένα λεπτό και έχεις μια πάρα πολύ ωραία σοκολατόπιτα. Οπότε φύγαμε να πάμε να το βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων μας. Much, much, much later. Έχουμε επιστρέψει παιδιά. Το άφησα, η αλήθεια είναι 3 λεπτά για να βγει η σύστασή του περίπου έτσι. Δεν ξέρω πως μου έπεσε κιόλας πάρα πολύ γάλα, δεν ξέρω. Πάμε να δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε παιδιά πόσο ωραίο είναι, είναι όντως τα σοκολατόπιτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιδιά μου. Μέσα στο χρόνο ντεντέ έχεις και τη σοκολατόπιτά σου έτοιμη. Φτιάξτε το και εσείς και πείτε μου κάτω στα σχόλια μας σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε, θα το βαθμολογήσω με 10 στα 10 γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ έξυπνος ο τρόπος με τον οποίο το φτιάχνουμε. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο food hack για σήμερα, όπου παιδιά, όπως βλέπουμε και στο TikTok, θα φτιάξουμε mac and cheese. Και αντί να βράσουμε τα μακαρόνια, θα τα βάλουμε έτσι ομά στο ταψί μαζί με cheddar και θα μας βγει ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα γίνει και αυτό το viral TikTok food hack. Ξεκινάμε λοιπόν, παίρνουμε ένα πυρέξ, βάζουμε το τυράκι μας στη μέση, θα ρίχνουμε τα μακαρόνια μας έτσι τουρλού τουρλού και ρίχνουμε και γάλα. Ωραία. Γάλα από την αγελάδα. Ρίχνουμε τυρί, ό,τι τυρί θέλετε εσείς, και το βάζουμε στο φούρνο στους 250 βαθμούς πάνω κάτω και επιστρέφουμε την τέλεια mac and cheese που είδαμε. Much, much, much later. Κοιτάξτε παιδιά πόσο ωραία έχουν γίνει και πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε πως είναι και γευστικά. Δούμε και γευστικά πως είναι. Είναι φανταστικό παιδιά. Ωστόσο θα το ξαναφτιάξω, αλλά διαφορετικά θα έβγαζα πρώτα τα μακαρόνια και μετά θα τα βάζα μαζί με το μείγμα για να γίνει mac and cheese. Γιατί θέλει πάρα πολύ καλό ανακάτεμα για να γίνει, για να βράσουν και τα μακαρόνια, γιατί τα βάλαμε άβραστα, έτσι όπως είπαν στο TikTok. Επιστρέψαμε παιδιά, όπως είδατε βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Θα το βαθμολογήσω με 8 στα 10 γιατί όπως σας είπα θα το φτιάχνα διαφορετικά εγώ. Πρώτα θα έβραζα τα μακαρόνια και μετά θα τα έβαζα μαζί με το μείγμα. Οπότε παιδιά, αυτά ήταν τα viral food hacks που δοκιμάσαμε για σήμερα. Θέλω λοιπόν κάτω στα σχόλια να μου τα βαθμολογήσετε όλα. Και αν σου αρέσουν τέτοια βιντεάκια, μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή σου αν δεν την έχεις κάνει ήδη. Και να με ακολουθήσεις όμως θέλεις και στο Instagram. Και μέχρι την επόμενη Πέμπτη, φιλάκια πολλά σε όλους, να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!